Θα διαβάσουμε, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης. Είμαστε στη σελίδα 712 και θα διαβάσουμε το κεφάλαιο Μη και Μη Α. 40 και 41 κεφάλαιο. 40 και 41 κεφάλαιο από το βιβλίο Ιερεμίας, σελίδα 712. Μη και Μη Α από το σελίδα 712. Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμία παρακυρίου, αφού Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλαξης, εξαπέστειλεν αυτόν από Ραμά, ότε είχε λάβει αυτόν δεδεμένον με χειρόδεσμα μεταξύ πάντων των μετικιστέντων από Ιερουσαλήμ και Ιούδα, ή την εσεφέροντο εχμάλωτη στη Βαβυλώνα. Και πίασεν ο αρχισωματοφύλαξης τον Ιερεμία και είπε προς αυτόν: «Κύριος ο Θεός σου ελάλησε τα κακά ταύτα επί των τόπων τούτων». Και επέφερεν αυτά ο Κύριος και έκαμε καθώς είπεν, επειδή μαρτήσατε στον Κύριον και δεν υπακούσατε εις τη φωνήν αυτού, δια τούτο έγινε σε εσάς το πράγμα τούτο. Και τώρα ειδού σε έλυσα σήμερον εκ των χειροδέσμων των επί των χειρών σου. Εάν φαίνεται εισέ καλό να έλθεις με τεμού εις τη Βαβυλώνα, ελθέ, και εγώ θέλω σε περιποιηθεί. Αλλά εάν φαίνεται εισέ κακό να έλθεις με τεμού εις τη Βαβυλώνα, μείνον. Ιδού πάσο τόπος είναι μπροσθέν σου, όπου συφαίνεται καλόν και αρεστό να υπάγεις, εκεί είπαγε. Και επειδή δεν εστρέφετο, επίστρεψον λοιπόν, είπε προς τον Γεδαλίαν, ιόν του Αχικάμ, ιόν ιού του Σαφάν, τον οποίον ο βασιλεύς της Βαβυλώνος κατέστησε επί τας πόλης του Ιούδα και κατοίκησον με ταυτού μεταξύ του λαού, ή είπαγε, όπου συφαίνεται αρεστό να υπάγεις. Και έδωκεν εις αυτόν ο αρχισωματοφύλαξης οτροφίας και δώρα και εξαπέστειλεν αυτόν. Και πήγαινε ο Ιερεμίας προς τον Γεδαλίαν τον ιόν του Αχικάμ εις Μισπά και κατόκισε με ταυτού μεταξύ του λαού του ενεπολιθέντος στην τη γη. Ακούσαντες δε πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων των εν το αγρό, αυτοί και οι άνδρες αυτών ότι ο βασιλές Βαβυλώνος κατέστησε Γεδαλίαν τον ιόν του Αχικάμ επί την γην και ότι ενεπιστεύθη σε αυτόν άνδρας και γυναίκας και παιδεία και εκ των πτωχών της γης εκ των μη μετικιστέντων εις τη Βαβυλώνα, ήλθον προς τον Γεδαλίαν εις Μισπά και Ισμαήλ, ο ιός του Νεθανίου, και Ιωνάν και Ιωνάθαν, οι ιοί του Καριά, και Σεραΐας, ο ιός του Τανουμέθ, και οι ιοί του Ιωφή, του Νετοφαθήτου, και η Εζανίας, ιός του Μαχαθήτου Τινός, αυτοί και οι άνδρες αυτών, και όμωσε προς αυτούς Γεδαλίας, ο ιός του Αχικάμ, ιού του Σαφάν, και προς τους άνδρας αυτών λέγον: «Μη φοβήστε να είστε δούλοι των Χαλδαίων, κατοικήσατε εν τη γη και δουλεύετε εις τον βασιλέα της Βαβυλώνος και θέλει είστε καλόν εις εσάς. Εγώ δε, ιδού, θέλω κατοικήσει εν Μισπάδια να παρίσταμε ενώπιον των Χαλδαίων ή την εστέλου συνελθεί προς εμάς. Και εσείς συνάξατε ίνων και οπορικά και έλεον και βάλατε αυτά εις τα αγγεία σας και κατοικήσατε εν τες πόλες ημών τας οποίας κρατείτε. Παρομοίως πάντες οι Ιουδαίοι, οι εν Μωάβ και οι μεταξύ των ιών Αμών και οι εν Εδόμ και οι εν πάση της τόπης, ότε ήκουσαν ότι ο βασιλέας Βαβυλώνος αφήκεν υπόλοιπον στον Ιούδαν και ότι κατέστησεν επ' αυτούς Γεδαλίαν τον ιόν του Αχικάμ ιού του Σαφάν, τότε επέστρεψαν πάντες οι Ιουδαίοι εκ πάντων των τόπων όπου ήσαν διεσπαρμένοι και ήρθαν στη γη του Ιούδα προς τον Γεδαλίαν εν Μισπά και εσύναξαν ίνων και οπορικά πολλά σφόδρα. Ο δε Ιωνάν, ο ιός του Καριά και πάντες οι αρχηγοί τους των στρατευμάτων των εν το αγρό ήρθαν προς τον Γεδαλίαν εις Μισπά και είπαν προς αυτόν: «Εξεύριστο όντι ότι ο Βααλής, ο βασιλεύς των ιών Αμών, απέστειλε τον Ισμαήλ, τον ιόν του Νεθανίου, δια να σε φωνεύσει?» Αλλά ο Γεδαλίας, ο ιός του Αχικάμ, δεν επίστευσε εις αυτούς. Τότε Ιωνάν, ο ιός του Καριά, ελάλησε κρυφίως προς τον Γεδαλίαν εν Μισπά, λέγον: «Ας υπάγω τώρα και ας πατάξω τον Ισμαήλ, τον ιόν του Νεθανίου, και ουδείς θέλει μάθει αυτό. Διατί να σε φωνεύσει και ούτω πάντες οι Ιουδαίοι συνηγμένοι περί σε να διασκορπιστώσει και το υπόλοιπο του Ιούδα να απολεστεί?» Αλλά ο Γεδαλίας, ο ιός του Αχικάμ, είπε προς Ιωνάν, τον ιόν του Καριά: «Μην κάνεις το πράγμα του το, διότι ψευδή λέγεις περί του Ισμαήλ». Και εν το εβδόμο μηνύ, ο Ισμαήλ, ο ιός του Νεθανίου, ιού του Ελισαμά, εκ του βασιλικού σπέρματος,
και εκ των αρχόντων του βασιλέως και 10 άνδρες με ταυτού ήλθον προς τον Γεδαλίαν, τον ιόν Αχικάμις Μισπά και συνέφαγον εκεί άρτον εμισπά. Και σηκώθη ο Ισμαήλ, ο ιός του Νεθανίου και οι 10 άνδρες οι όντες με ταυτού και επάταξαν τον Γεδαλίαν, τον ιόν του Αχικάμ ιού του Σαφάν, διαρομφέας και θανάτωσαν αυτόν, τον οποίον ο βασιλέας του Βαβυλώνος είχε καταστήσει επί την γην. Και πάντα στους Ιουδαίους, τους όντας με ταυτού, μετά του Γεδαλίου εν Μισπά και τους Χαλδαίους τους ευρεθέντας εκεί, άνδρας πολεμιστάς, επάταξεν ο Ισμαήλ. Και την δευτέραν ημέραν, αφού εθανάτωσε τον Γεδαλίαν, και ο Δής είχε μάθει τούτο, τότε τινές, από Σιχέμ, από Σιλό και από Σαμαρίας, 80 άνδρες, εξηρημένοι, τους πόγωνας και διεσχισμένοι τα ημάτια και με ντομές στο σώμα, ήρχοντο με τα προσφοράς και Λιβανίου, εν τη χειρή αυτών διαναφέρωσιν εις το οίκον του Κυρίου. Και εξήλθεν ο Ισμαήλ, ο ιός του Νεθανίου, εις απάντησιν αυτών εκ Μισπά, κλαίων ενώ επορεύεται. Και ότε απήντησεν αυτούς, είπε προς αυτούς, εισέλθετε προς Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ. Και ότε ήλθον εις το μέσον της πόλεως, Ισμαήλ, ο ιός του Νεθανίου, έσφαξεν αυτούς και έριψεν εις το μέσον του λάκου αυτός και οι άνδρες μεταυτού. 10 όμως άνδρες ευρέθησαν μεταξύ αυτών και είπαν προς τον Ισμαήλ, μη μας θανατώσεις, διότι έχουμε θησαυρούς εν το αγρό, σίτων και κρυθήν και έλαιον και μέλι. Ούτως εκρατήθη και δεν εθανάτωσεν αυτούς μεταξύ των αδελφών αυτών. Ο δε λάκος στον οποίο ο Ισμαήλ έριψε πάντα τα πτώματα των ανδρών τους οποίους επάταξεν εξαιτίας του Γεδαλίου, ή το εκείνος τον οποίον ο βασιλεύς Ασά είχε κάμει υπό του φόβου του Βαασά βασιλέως του Ισραήλ. Τούτον ο Ισμαήλ, ο ιός του Νεθανίου, εγέμισεν από τον θανατοθέντον. Και εχμαλώτευσεν ο Ισμαήλ άπαν το υπόλοιπον του λαού, το εν Μισπά τα στιγατέρας του βασιλέως και πάντα το λαό των Ναπολιθέντα εν Μισπά, τον οποίον Νεβουσαραδράν, ο αρχισωματοφύλαξ, είχε εμπιστευτεί στον Γεδαλία των ιών του Αχικάμ και εχμαλώτευσεν αυτά ο Ισμαήλ, ο ιός του Νεθανίου, και ανεχώρησε για να περάσει προς τους ιούς Αμών. Και ότε οίκουσε ο Ιωνάν, ο ιός του Καριά, και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων με ταυτού πάντα τα κακά, τα οποία έκαμε ο Ισμαήλ, ο ιός του Νεθανίου, έλαβον πάντα στους άνδρας και πήγαν να πολεμήσω με τον Ισμαήλ, τον ιόν του Νεθανίου, και έβρικαν αυτόν πλησίον των πολλών υδάτων των Εγγαβάων. Και ως είδε πας ο λαός ο μετά του Ισμαήλ, Ιωνάν τον ιόν του Καριά και πάντα στους αρχηγούς στρατευμάτων των μεταυτού εχάρισαν και εστράφησαν. Πας ο λαός τον οποίον ο Ισμαήλ χμαλώτευσε από Μισπά και επέστρεψαν και πήγαν μετά του Ιωνάν ιού του Καριά. Αλλά ο Ισμαήλ, ο ιός του Δεθανίου, εξέφυγε από τον Ιωνάν με τα 8 ανδρών και πήγε προς τους ιούς Αμών. Και έλαβε ο Ιωνάν, ο ιός του Καριά, και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων με ταυτού άπαν το υπόλοιπον του λαού, το οποίον ελευθέρωσαν από του Ισμαήλ ιού του Νεθανίου από Μισπά, αφού επάταξεν Γεδαλία των ιών του Αχικάμ, τους δυνατούς άνδρας του πολέμου και τας γυναίκας και τα παιδεία και τους ευνούχους, τους οποίους εχμελάτευσεν από Γαβάων. Και πήγαν και κατόκισαν εν την κατοικία του Χιμάμ, τη πλησίον της Βιθλεέμ, δια να υπάγωσι να εισέλθωσι στην Αίγυπτον, εξαιτίας των Χαλδαίων, διότι εφοβήθησαν από αυτούς, επειδή ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανίου, επέταξε τον Γεδαλίαν, τον ιόν του Αχικάμ, τον οποίον ο βασιλεύς Βαβυλώνος κατέστησεν επί την γην. Αμήν. Το κακό δεν τέλειωσε, δεν τελειώνει. Και όταν, αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος εγκαταλείψει το Θεό, τότε προχωράει από κακό σε χειρότερο. Το ένα κακό πάνω στο άλλο. Και όλα ξεκινάνε από την υπακοή μας στο Λόγο του Θεού. Και η υπακοή μας στο Λόγο του Θεού εξαρτάται από την πίστη μας στα Λόγια του Θεού. Τα Λόγια του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, είναι ζωντανά. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος, λέγει η Γραφή, υπερπάσαν δίστομον μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος. Έρχεται λοιπόν στον άνθρωπο και χωρίζει τις επιθυμίες από τις αποφάσεις. Το θέλω από το αποφασίζω. Και έτσι, παρόλο που η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε, ο ναός Σολομώντος γκρεμίστηκε,
οι περισσότεροι από το λαό εχμαλωτίστηκαν και εξορίστηκαν στους Χαλδαίους. Ο βασιλιάς ο Σεδεκίας και οι άρχοντές του εθανατώθησαν, μάλιστα ο Σεδεκίας ετυφλώθη και εξορίστη τυφλωμένος τη γη των Χαλδαίων. Παρ' όλα αυτά έρχεται ο Θεός στον Ιερεμία τον προφήτη και του λέει «Το έργο σου συνεχίζεται». Γιατί έχει αφήσει μικρόν υπόλοιπον ο Θεός. Και πάντοτε αφήνει μικρόν υπόλοιπον, το οποίο εάν πάρει σωστές αποφάσεις θα το ευλογήσει και θα γίνει λαός μέγας. Αν όμως πάρει πάλι λάθος αποφάσεις, τότε και αυτό το μικρόν υπόλοιπον θα καταστραφεί. Και βέβαια, όπως είπαμε, η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι για να δούμε ιστορικά τα γεγονότα, αλλά η Παλαιά Διαθήκη είναι λόγος Θεού, θεόπνευστος, μέσα από τον οποίο ο Θεός μας διδάσκει, μας εκπαιδεύει, μας φανερώνει το θέλημά Του, αποκαλύπτει τα λάθη των ανθρώπων και τα δικά μας. Γιατί πάρα πολλές φορές στη ζωή μας ο Θεός μας ευλόγησε, μας ευλογεί και συνεχίζει να μας ευλογεί. Αλλά και κάποιες φορές ο Θεός, όπως έχουμε πει, για λίγο απομακρύνεται και αυτό είναι η παιδεία Του και η δοκιμασία Του, γιατί πρέπει ο άνθρωπος να βρεθεί δόκιμος στο θέλημα του Θεού. Η δοκιμασία είναι μεγάλη και στην την περίοδο της ευρυχωρίας μας και της δυνάμεώς μας στο να ακούσουμε και να υπακούσουμε και να υποταχθούμε το θέλημα του Θεού, αλλά είναι μεγαλύτερη στην περίοδο της στενοχώριας μας, της θλίψης μας και της αβεβαιότητας. Όλα όσα είχε προβλέψει ο Ιερεμίας έλαβαν χώρα. Ούτε ένα γιώτα ή μία κεραία δεν εξέπεσαν από το Λόγο του Θεού. Ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία. Και ο Ναβουχοδονόσορ πια, αφού έκαμε όλο το θέλημα του Θεού, το οποίο θέλημα του Θεού είναι κρίση, αλλά εκπαιδευτική κρίση. Κρίση προς μετάνοια. Και η αλήθεια είναι ότι όσοι βρέθηκαν εξορισμένοι στους Χαλδαίους, κατά το προφητικό λόγο του Κυρίου, σε 70 χρόνια επανήλθαν στο Λόγο του Θεού, απέρριψαν τα είδωλα και ενώ ήσαν ακόμη σε εχμαλωσία λόγω των αμαρτημάτων των πολλών, ο Θεός βρήκε τρόπο και τους ελευθέρωσε. Γιατί ο Θεός σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκεσαι, είτε εχμάλωτος, είτε δεμένος, είτε ταλαιπωρημένος, είτε απελπισμένος, είτε φοβισμένος, είτε ετοιμοθάνατος ακόμη, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρεθείς, όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, ο Θεός εφευρίσκει τρόπους να ελευθερώνει τους ευσεβείς. Βρίσκει τρόπους. Και πράγματι, μετά από τα 70 χρόνια, ο Θεός βρήκε τρόπο μέσα από τον Κύρο, τον βασιλιά των Περσών και των Μίδων, να ελευθερώσει και επαναφέρει το υπόλοιπο του Ισραήλ, το εχμαλωτισμένο, στην γη του Ισραήλ. Τα πράγματα όμως είναι πιο εύκολα για αυτούς που απέμειναν. Απέμειναν οι πιο φτωχοί, οι πιο ασήμαντοι θα λέγαμε, από όλο το λαό Ισραήλ. Και πάνω σε αυτούς έθεσε βασιλιά τους, τον Γεδαλία, τον ιόν του Αχικάμ. Αυτόν διάλεξε ο Ναβουχοδονόσορ και αυτόν έθεσε. Σε αυτό το υπόλοιπο έκανε μεγάλη χάρη ο Ναβουχοδονόσορ. Και κάποια στιγμή βρέθηκαν και εσύναξαν ίνων και οπορικά πολλά σφόδρα, θησαυρούς μεγάλους. Από την πείνα, την ταλαιπωρία και το φόβο του θανάτου βρέθηκαν στην ελευθερία και στην ευλογία. Λίγοι, κατ' εκλογήν, η μικρή εξαίρεση. Και έτσι πως το διάβαζα σκεφτόμουν ότι εμείς είμαστε, μοιάζουμε σε αυτό, μια μικρή εξαίρεση από όλον αυτόν τον κόσμο που ταλαιπωρείται όπου και αν βρίσκεται, μέσα στις οικογένειές τους, οι αλλημένες, κατεστραμμένες, μέσα στις δουλειές τους, πονηρές, αμαρτωλές, μέσα στις γειτονιές τους, με φόβο, με τρόμο, με αγωνία. Στο δρόμο όταν οδηγούνε βλέπεις ανθρώπους αγριεμένους που παραμιλάνε. Παρακολουθώ έτσι να δω πόσοι παραμιλάνε και είναι μεγάλη τον αριθμό, πολύ τον αριθμό.
Μου κάνει εντύπωση αυτό. Και δεν είναι τρελή. Κάποτε για να δεις άνθρωπο να παραμιλάει πρέπει να του είχε στρίψει. Τώρα όμως παραμιλάνε από την ταλαιπωρία, από τη θλίψη. Και όμως αδερφοί αγαπητοί, εμείς εδώ είμαστε ένα μικρό υπόλοιπο που απολαμβάνουμε ουράνιες ευλογίες. Απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Απολαμβάνουμε το έλεος του Χριστού. Απολαμβάνουμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, το Λόγο του Θεού, την αγάπη των αδελφών μας. Ένα μικρό υπόλοιπο. Όπως ήταν όλος αυτός ο λαός του Γεδαλία. Όμως ο Θεός ήξερε ότι χρειάζονται και αυτοί το Λόγο του Θεού και χρειάζονται τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου για να μπορέσουν όχι μόνο να διατηρήσουν αυτό το οποίο κατά χάριν έκανε ο Θεός. Και είναι απίστευτο. Δηλαδή αν σκεφτείτε τη χάρη που έκανε ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους. Μια χούφτα φτωχή και οι πιο ασήμαντοι άνθρωποι. Τους οποίους διάλεξε ο Ναβουχοδονόσορ να μην εξοριστούν και να παραμείνουν εκεί ελεύθεροι. Και τους έδωσε όλα όσα δεν τους ανήκανε δικά τους. Καλλιεργήστε τα, απολαύστε τα και ζήστε ευτυχισμένοι εδώ. Ελεύθεροι. Και βασιλιά κάνω έναν από τους δικούς σας, το Γεδαλία. Και φωνάζει και τον Ιερεμία, το παραδίδει στον αρχισωματοφύλακά του. Λέει, τακτοποίησε τον εσύ. Και πάει αυτός και τι του λέει. Όλα όσα σου μίλησε ο Θεός σου έγιναν και ο Θεός σου τα έκανε. Όλα. Ό,τι προφήτευσες και όπως τα προφήτευσες έγιναν. Και αυτό ποιος το λέει. Ο εθνικός. Με έκπληξη, με θαυμασμό, γι' αυτό και κάνει χάρη στον Ιερεμία ακόμη πιο μεγάλη. Τώρα, εάν θέλεις να έρθεις μαζί μου, εγώ θα σε περιποιούμε και θα σε τιμήσω εκεί στη γη των Χαλδαίων. Εάν θέλεις να μείνεις εδώ, μπορείς να μείνεις. Μπορείς να μείνεις κοντά στο Γεδαλία, τον οποίο ο Ναβουχοδονόσορ έκανε βασιλιά. Ή μπορείς να πας όπου θέλεις. Αυτή είναι η απόλυτη ελευθερία που μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει στον άνθρωπο. Μόνο ο Θεός. Υπάρχει άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Αυτός είναι μόνο ο χριστιανός. Γιατί η Γραφή λέει ότι όποιον ο Υιός ελευθερώσει, πραγματικά είναι ελεύθερος. Και μας βέβαια η ελευθερία μας δεν είναι τόσο στα υλικά ή στα γήινα, αλλά είναι στα πνευματικά. Δηλαδή είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία. Δεν είμαστε δεμένοι με τσιγάρα, με πορνείες, με μοιχείες, με ακαθαρσίες. Μας έχει ελευθερώσει ο Χριστός. Δεν είμαστε δεμένοι με φιλοδοξίες, με φιλαργυρίες, με πονηριές. Είμαστε ελεύθεροι. Μας έχει ελευθερώσει ο Χριστός. Δεν είμαστε μπερδεμένοι με αλλότριες διδασκαλίες, ψεύτικες, απατηλές. Θυμάμαι, αδερφοί αγαπητοί, πριν μπω στην εκκλησία και με ελευθερώσει ο Χριστός, εκ πείρας μιλάω. Το μυαλό μου το ταλαιπωρούσανε και νόμιζα ότι ήταν και σοφία. Πάρα πολλά πράγματα. Διάβαζα σταμάτητα. Κάθε τι. Και ήμουνα και ορθόδοξος. Έτσι νόμιζα, έτσι έλεγα. Χριστιανός, πιστός. Πήγαινα σε μοναστήρια. Πήγαινα στην Τίνο. Πήγαινα στον Άγιο Γεράσιμο, στον Άγιο Διονύσιο. Είχα εδώ ένα σταυρό που ήταν κούφιος μέσα και το είχα γεμίσει με διάφορα φυλακτά. Και πού να το χάσω. Αν το έχανα, θα έχανα το γούρι μου. Νόμιζα ότι ήταν γούρι κιόλας ο σταυρός. Και καλά όλα αυτά. Σε πνευματικούς, σε μοναστήρια. Όχι ότι ήμουν κανένας θρησκευόμενος, μην πάει το μυαλό σας εκεί. Για γούρι το έκανα, για να πάει καλά η ζωή μου, γιατί έτσι νόμιζα. Μετά άρχισα να διαβάζω. Βουδισμό, Κομφούκιο, Θιβέτ. Τότε ήταν της μόδας κάποιος ράμπα.
που έλεγε την περίφημη θεωρία του τρίτου ματιού. Ο θειασότης ήμουνα, μην σας μπλέξω σε αυτά. Μετεμψυχώσεις, μετενσαρκώσεις. Και ξέρετε τι είναι η πονηριά του διαβόλου, αδερφοί? Ανακατεύει λίγη αλήθεια με πολύ λάσπη και την πλασάρει για έδεσμα. Έδεσμα. Και θυμάμαι, γιατί πραγματικά μόνο ο Χριστός ελευθερώνει. Όταν ήμουν λίγων μηνών χριστιανός, με φώναξε ένας αδελφός στο σπίτι του μαζί με την οικογένειά μου να φάμε και μου λέει, έλα τώρα εδώ, αφού φάγαμε, και ρώτησε. Λέω, τι να ρωτήσω? Ό,τι θέλεις. Λέω, μπα, του λέω, δεν ρωτάω τίποτα, και είπα μέσα μου, αυτός την έχει βρει τώρα, έχει βρει το δρόμο του, τον άνθρωπο, μην τον σκανδαλίσω με τόσα πολλά που ξέρω, ας τον άνθρωπο, πού να ξέρει τόσα όσα ξέρω εγώ. Όμως ο αδερφός επέμενε, πες μου, τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Και εγώ τότε είπα, για να δω τι σώη χριστιανός είναι. Και άρχισα να του λέω. Και ό,τι του έλεγα, μου άνοιγε τη γραφή και τον κρέμιζε. Θυμάμαι τότε που, όπως σας είπα, είχα ασχοληθεί και εμπειρικά, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά ο Θεός με φύλαγε πάντοτε. Γιατί όλα αυτά οδηγούν σε σατανισμούς. Τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος και καταστρέφει τους ανθρώπους. Του είπα, για πες μου, γιατί πού να τα ξέρει αυτός ο άνθρωπος? Εγώ ήξερα τόσα πολλά. Ντρέπομαι που τα λέω αυτά, Όχι ντρέπομαι, λυπάμαι. Και του λέω, για πες μου τώρα για τη μετεμψύχωση. Και του φέρα και εδάφια, μάλιστα. Γιατί είχα μάθει, αλλά ήταν ψεύτικα εδάφια. Δεν ήταν αληθινή ερμηνεία. Και μου διαβάζει, και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να πεθάνουνε, μετά δε τούτο κρίσεις. Πού το λέει, εδώ μου λέει, το λέει. Δεν το πίστευα, λέω να το διαβάσω. Δηλαδή ο άνθρωπος μια φορά πεθαίνει. Δεν έχει πολλές ζωές. Δεν έχει μία, δύο, τρεις, 23. Χέλαγε ο αδερφός. Χέλαγε. Αυτά είναι, μου λέει, παραμύθια του διαβόλου. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι αληθινό. Και εγώ πίστευα πάντοτε ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι ο Λόγος του Θεού και δεν έχει λάθος. Είναι αψευδής ο Λόγος του Θεού. Το ξαναδιάβασα. Είναι αποφασισμένο από το Θεό εις τους ανθρώπους μια φορά να πεθαίνουν. Δεν έχει πολλές ζωές ο άνθρωπος. Μια φορά να πεθαίνουν. Μετά από αυτά είναι η κρίση του Θεού. Γκρεμίστηκε ένα μεγάλο οικοδόμημα, αλλά είχα και άλλα πολλά οικοδομήματα. Τώρα μη σας κουράζω, και άρχισα ένα-ένα να τα φανερώνω. Και ο αδερφός αυτός, ένας άνθρωπος που δεν ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος, αλλά ήξερε το Λόγο του Θεού. Μέσα από το Λόγο του Θεού άρχισε να μου γκρεμίζει ένα-ένα τα οικοδομήματα. Πάει το πρώτο, πάει το δεύτερο, πάει το τρίτο, πάει το τέταρτο. Ξέρετε τι έμεινα? Ολόγυμνος. Από γνώση. Ολόγυμνος. Ταπεινωμένος, άθλιος. 37 χρονών ήμουνα. Ένας άνθρωπος που δεν άφηνα ποτέ το βιβλίο από τα χέρια μου. Λέω, βρε, τι έπαθα. Και τώρα τι θα κάνω? Τώρα πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή. Αλλά όχι πια με βιβλία, αλλά με το ένα βιβλίο, το Λόγο του Θεού. Γιατί αν με ένα βιβλίο αυτός ο άνθρωπος που δεν ήταν μορφωμένος και διαβασμένος σαν και εμένα, έτσι έλεγα, κατάφερε και μου γκρέμισε όλα τα οικοδομήματά μου. Γιατί βρέθηκα μπροστά σε αυτό το δίλημα ή αδιέξοδο. Ή δέχεσαι το Λόγο του Θεού ότι είναι αληθινός και απορρίπτεις όλα τα άλλα, ή δέχεσαι ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι αληθινός αλλά δεν είναι Λόγος Θεού και επιλέγεις ό,τι θέλεις από όλα τα άλλα. Και σε αυτή τη θέση, σε αυτή την κρίση τη δική μου, την προσωπική μου, που έπρεπε να πάρω απόφαση, αδερφοί, βοήθησε και μία προσευχή. Δεν πίστηκα. Δεν μπορείς εύκολα να πετάξεις όλα αυτά τα οποία θεωρείς μεγάλες φιλοσοφίες και αλήθειες που δεν τις ξέρουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί έτσι πλανάει ο διάβολος.
Αυτά είναι για μερικούς, δεν είναι για όλους, είναι για τους ανοιχτόμυαλους. Οι άλλοι είναι έτσι, πρόβατα, αλλά υπάρχουν και οι οδηγοί των προβάτων. Δεν πίστηκα. Παρόλο που όλα τα οικοδομήματα της γνώσης που είχα οικοδομήσει, που είχαν οικοδομηθεί, μέσα στη ζωή μου γκρεμίστηκαν, δεν πίστηκα. Μέχρι που ήρθε μια φορά η Άννα και μου λέει, πάμε σε μια προσευχή. Και ακόμη τη θυμάμαι, ξέχαστη μου έχει μείνει αυτή η προσευχή. Πάμε σε μια και πήγαμε σε αυτή την προσευχή. Και ήταν ένας αδελφός, όχι ιδιαίτερα μορφωμένος, που μου είπε πάρα πολλά ωραία πράγματα, αλλά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα γιατί δεν πρόσεχα. Δεν άκουγα. Γιατί απείς των όντων, ο Θεός του κόσμου του, το διάβολος, τυφλώνει το νου για να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Και ήρθε η ώρα, λέει, θέλεις να προσευχηθούμε? Λέω, να προσευχηθούμε κιόλας. Κλείσανε τα φώτα, μου δώσανε ένα μαξιλαράκι, εγώ πήγα κοντά στην πόρτα για να φύγω άμα δω τα δύσκολα. Και ενώ γονατίσαμε, πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο η αδερφή Ισμήνη, ακόμη τη θυμάμαι ακόμη, εκείνη την ημέρα, και πιστεύω ότι και στον ουρανό θα τη θυμάμαι. Τι χάρισμα ήταν αυτό. Πρώτη φορά άκουσα το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά ο Θεός με τίμησε, πιστεύω ότι με τίμησε ο Θεός. Γιατί ήταν μια εξαιρετική πλήρωση. Ή τουλάχιστον έτσι εγώ την κατάλαβα, έτσι μου την έφερε ο Θεός στην καρδιά και στα αυτιά. Και έμεινα έκπληκτος. Και ενώ παρακολουθούσα και άκουγα, ξαφνικά ακούω ένα ντουπ και έρχεται ο Χριστός, αλλά ένδοξος, μπροστά στην καρέκλα μου που ήμουν γονατιστός. Δεν τον έβλεπα με τα μάτια μου, αλλά τον έβλεπα. Ήταν τρομερός. Δεν ήταν Χριστούλης που ήξερα, δεν ήταν εικονίτσα, δεν ήταν αγαλματάκι, δεν ήταν σταυρουδάκι. Ήταν ο ζωντανός Υιός του Θεού. Και με έπιασε τρόμος, αδελφοί. Τρόμος. Τρόμος, σας λέω. Και εγώ, ο υπερήφανος, μπήκα κάτω από την καρέκλα. Ήμουν και αδύνατος και χώραγα τότε. Κάτω από την καρέκλα. Και δεν κουνιόμουνα. Και έβλεπα, αν και δεν τα βλέπα, θα μου πείτε τι λέω, αλλά αλήθεια λέω. Δεν έχω πως αλλιώς να σας το πω. Και έβλεπα, εδώ τα βλέπα τα πόδια του. Φοβερό θέαμα, φοβερή παρουσία. Τρομακτική παρουσία. Ένδοξη παρουσία. Αλλά και αγαθή παρουσία. Ο φόβος δεν ήταν φόβος κόλασης, ότι θα μου ρίξει μία και θα με καταστρέψει. Ήταν φόβος δέους, της μεγαλοπρέπειάς του. Και όταν τελείωσε, η αδελφή, τον ύμνο αυτόν εν πνεύματι, έκανε έτσι και έφυγε και ο Κύριος. Εγώ βγήκα σιγά σιγά, δεν είπα σε κανέναν τίποτα, και όταν κατέβαινα τις σκάλες και έφευγα, έλεγα, Γιώργο, εδώ είναι ο Θεός. Εδώ είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι ούτε βιβλία, ούτε βιβλιαράκια, ούτε είναι το Θιβέτ, ούτε είναι ο Ράμπα, ούτε ο Μάμπα, κανένας από αυτούς δεν είναι. Εδώ είναι ο Δημιουργός. Είχα λοιπόν από τη μια μεριά το Λόγο του Θεού, την αλήθεια του Ευαγγελίου, και είχα από την άλλη μεριά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και την παρουσία του Χριστού. Το αποτέλεσμα, αδερφοί, με διέλυσε. Διέλυσε τη σκληρή καρδιά μου, διέλυσε την ψυχή μου, και με πήρε ο Θεός από εκεί και πέρα, χωρίς να το καταλαβαίνω, και μου οδήγησε και φτάσαμε μέχρι εδώ. Ξέρετε τι υπήρχε μέσα μου? Ένα μικρό υπόλοιπο. Αγαπούσα το Θεό, αλλά δεν ήξερα το δρόμο, δεν ήξερα την αλήθεια. Και είπε ο Κύριος, αφού με αγαπάς, έλα κοντά μου και εγώ θα σου διδάξω την αλήθεια. Και διδάσκησε με ένα ακόμα, και στους αιώνες των αιώνων θα μας διδάσκει την αλήθεια. Και όποιος πιστεύει στο Χριστό θα γνωρίσει την αλήθεια. Και όποιος γνωρίσει την αλήθεια, η αλήθεια θα τον ελευθερώσει. Και τότε θα είναι αληθινός μαθητής του Χριστού. Είμαι αληθινός μαθητής του Χριστού? Μόνο αν η αλήθεια με ελευθερώσει από τι, από τα ψέματα. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μεγάλη ευρυχωρία, αλλά η αλήθεια δεν τους έχει ελευθερώσει. Το ψέμα βρίσκεται ακόμη στην καρδιά τους. Γι' αυτό και
η συνέχεια δεν θα είναι καλή. Αυτό το ξέρει ο Ιερεμίας, το έχει αποκαλύψει ο Θεός. Και ο Θεός αποκαλύπτει, αδερφοί, φανερώνει. Αλλά δεν μίλησε ο καημένος Ιερεμίας, τι να πει. Περιμένει να δει τώρα. Και όταν μάθανε όλοι οι Ισραηλίτες από τις γύρω περιοχές, ακόμη και οι εχμάλωτοι στη γη Αμών, Μωάβ και γύρω στις άλλες περιοχές, ότι έδωσε ελευθερία στο υπόλοιπον του Ισραήλ Ναβουχοδονόσορ και έθεσε βασιλιά σε αυτούς τον Γεδαλία, τον ιόν του Αχικάμ, τότε όλοι από τις γύρω περιοχές και από τους αγρούς ξεκίνησαν να μαζευτούν στην ελευθερία αυτή που προσέφερε ο Ναβουχοδονόσορ. Και εδώ θέλω να τονίσω, αδερφοί, οι άνθρωποι πολλές φορές προσφέρουν ελευθερία, αλλά αν η ελευθερία που δέχεσαι είναι ανθρώπινη, δεν θα σταθεί πολύ, δεν στέκεται πολύ. Και αν η ελευθερία που δίνεις είναι ανθρώπινη, δεν θα σταθεί πολύ. Και αν η ελευθερία που παίρνεις είναι ανθρώπινη, δεν θα σταθεί πολύ. Μόνο η ελευθερία που δίνει ο Χριστός είναι αιώνια, αν μένει στο θέλημά Του. Χάρηκαν, ο Γεδελίας τους ορκίστηκε προς όλους αυτούς, «Μη φοβήστε να είστε δούλοι των Χαλδαίων», τους είπε, «κατοικήσατε στη γη αυτή που μας άφησε ο βασιλεύς του Ναβουχοδονόσορ και θα γίνει καλός σε εσάς». Αλήθειες τους λέει. «Εγώ δεν θα πάω να κατοικήσω εν Μισπά», εκεί που είναι η φρουρά των Χαλδαίων, «γιατί εκεί θέλουν να πάω, αλλά εσείς θα είσαστε ελεύθεροι εδώ και πάρτε από όλα τα αγαθά. Όλη η γη αυτή είναι δική σας». Μικρών υπόλοιπων ήταν. Αν πούμε ότι ήταν τότε οι Ισραηλίτες 2 εκατομμύρια, έμειναν 100.000, ίσως και λιγότερο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όλη η γη αυτή που κατοικούσαν και εκμεταλλεύονταν 2 εκατομμύρια άνθρωποι, τώρα είναι τι 100.000, 1.000 άνθρωποι. Πλούτος, ασφάλεια, ειρήνη. Αλλά σε οποιασδήποτε μέρες ευρυχωρίας, ευδαιμονίας, αλλά και ελευθερίας που δίνουν οι άνθρωποι, ο διάβολος βάζει το χεράκι του. Ανάμεσα σε όλους αυτούς ήταν και ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φιλικές σχέσεις με τον βασιλιά των Αμμονιτών, των ιών του Αμών. Τι δουλειά έχει άνθρωπος Ισραηλίτης να έχει σχέσεις με τους εθνικούς, με τους Αμμονίτες? Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού λέει, η φιλία του κόσμου είναι έχθρα στο Θεό. Και αυτός που γίνεται φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού γίνεται εν τέλει. Εχθρός του Θεού. Και ό,τι είναι γραμμένο είναι αληθινό, δεν μπορείς να το αναιρέσεις. Και τι του είπε τώρα ο γιος του Αμών? Πήγαινε να σκοτώσει το Γεδαλία. Άκου πρόταση. Πρόταση καταστροφική. Είναι σαν να υπάρχει μια ευτυχισμένη οικογένεια, ευλογημένη, ο πατέρας, η μητέρα, 1, 2, 3, 5 παιδιά, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, μια ευλογημένη οικογένεια, και να πει ο διάβολος που το λέει, αλλά δεν του περνάει. Πήγαινε να σκοτώσει τον πατέρα, θα διαλυθεί η οικογένεια. Εκεί όμως πέρασε το σχέδιο του διαβόλου, γιατί δεν ήταν στην παρουσία του Θεού. Στην παρουσία του Θεού τα σχέδια του διαβόλου δεν περνάνε, δεν προσπερνάνε. Δεν έχει εξουσία, είναι νικημένος ο διάβολος. Μόνο όμως όταν ο άνθρωπος μένει στο θέλημα του Θεού έχει πάρει στερεά απόφαση. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω με λατρεύει τον Κύριο. Και αδερφοί αγαπητοί, όπως την Κυριακή και σήμερα, να πάρουμε σας παρακαλώ αυτή την απόφαση. Να πούμε μέσα στην καρδιά μας, με δύναμη, εγώ όμως πήρα απόφαση να λατρεύω τον Κύριο. Εσείς ό,τι θέλετε κάντε. Γιατί ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, προσωπική είναι η κλήση, προσωπική η εκλογή του Χριστού,
αλλά και προσωπική η επιλογή του ανθρώπου. Κάθε ένας θα δώσει λόγο για το δικό του φορτίο και για τη δική του ζωή. Θέλω πάρα πολύ, και το εννοώ, η γυναίκα μου να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Θέλω πάρα πολύ και το εννοώ όλοι σας να λάβετε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά δεν εξαρτάται από μένα. Από τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά εξαρτάται. Πιστεύω ότι θέλετε όλοι σας να λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά δεν εξαρτάται από κανέναν από εσάς. Από μένα εξαρτάται. Από τη δική μου την καρδιά. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Παιδί μου, με τα πάσης φυλάξεως φύλατε, όχι φύλαξε μια φορά, φύλατε την καρδία σου. Γιατί εκ της καρδίας σου προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Και γιατί πρέπει να τη φυλάξω την καρδιά μου? Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή, περπάντα και σφότρα διεφθαρμένη και αρέσκεται μακριά από το Λόγο του Θεού. Επερπάτησαν, λέει, κατά την επιθυμία της καρδιάς τους. Και είναι και λογικό. Πολύ λογικό. Εάν βρίσκομαι μπροστά σε μια φαρδιά πύλη και σε μια στενή πύλη, ποια θα διαλέξω? Και αν βρίσκεται μπροστά μου μια ευρύχωρο εισοδός και μια τεθλιμμένη οδός, ποια θα διαλέξω? Και ο άνθρωπος τι διαλέγει? Τα εύκολα. Δεν διαλέγει τα δύσκολα. Και όταν βρέθηκε τα δύσκολα, τα πετάει τα δύσκολα για να μείνει στα εύκολα. Όμως ο Κύριος είπε, η ευρεία πύλη, η φαρδιά πύλη και η ευρύχωρος οδός οδηγεί στην απώλεια. Η στενή πύλη και η τεθλιμμένη οδός οδηγούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Τόσο απλά και τόσο καλά μας τα λέει ο Κύριος, δεν μας αφήνει αμφιβολία καμία. Ο Χριστός τι λέει? Αν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, αν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Τι σημαίνει? Να καταδικάσει όλα όσα ήξερε, πίστευε, νόμιζε, είχε. Να γίνει σαν τον Απόστολο Παύλο που είπε, τα πάντα εθεώρησα ζημία. Όλα, Παύλε, όλα όσα γνώριζα, ήξερα και ζούσα. Ζημία. Μπροστά στο να γνωρίσω τη δόξα του Χριστού. Γι' αυτό και τα πάντα όλα αυτά, τα οποία ήταν μεγάλα, γιατί ήταν νομοδιδάσκαλος, ήταν μαθητευτής παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, ήταν ένα πρόσωπο εκτιμόμενο, σεβόμενο, είχε ένα μέλλον ένδοξο ανάμεσα στο λαό Ισραήλ. Και έρχεται ο Χριστός και του λέει, όλα αυτά τα οποία έχεις και τα οποία κοπίασες να τα αποκτήσεις, γιατί ήταν πραγματικά μεγάλες φιλοδοξίες και τις επέτυχες, τώρα πρέπει να τις απαρνηθείς. Και ο Παύλος λέει, με μεγάλη χαρά τα απαρνούμε. Και δεν φτάνει να τα απαρνηθείς. Πρέπει να πάρεις και το σταυρό σου στην πλάτη σου. Εύκολο είναι να κάνω έτσι, να τον πετάξω το σταυρό. Δηλαδή, έχω μια γυναίκα που είναι γκρινιάρα, τη χωρίζω και παίρνω άλλη. Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι, αδερφή? Έχω ένα παιδί που είναι λίγο δύσκολο, το αποκληρώνω. Έχω ένα παιδί που είναι λίγο άρρωστο, το κρύγνω σε ένα ίδρυμα. Πετάω το σταυρό μου. Έχω μια μάνα που με μεγάλωσε, γέρασε, βάλτε στο γεροκομείο εκεί να στρώσει. Αν δεν να πεθάνει, να την κληρονομήσω κιόλας. Έχω έναν άντρα που μου κάνει τη ζωή δύσκολη, γιατί, ό,τι θέλετε βάλτε στο γιατί. Δεν τον χωρίζω να βρω ένα νεαρούλι που θα είναι και πιο μορφούλης. Εύκολα διώγνεις το σταυρό σου. Αλλά διώγνοντας το σταυρό σου, διώγνεις την αιώνια ζωή. Ο Χριστός λέει, θα πάρεις το σταυρό σου και με το σταυρό σου στην πλάτη θα ακολουθείς εμένα. Και εγώ θα σε οδηγήσω από πίστη σε πίστη, από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα και
και εκείνη την ημέρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως αδερφοί, μην νομίζετε ότι ο χριστιανισμός είναι κάτι δραματικόν, απελπιστικόν, κάτι κακόν. Όχι. Αντιθέτως, τι μας λέει ο Κύριος? Εάν με ακολουθήσεις, εγώ θα σου χαρίσω ζωή εδώ στη γη και αυτή εν αυθονία. Να, σαν το Γεδαλία. Θα σου χαρίσω ζωή σε αυτή τη γη και αυτή εν αυθονία. Πρώτον και δεύτερον, θα σε καταστήσω κληρονόμο της Βασιλείας των Ουρανών. Από όπου και να το δούμε μας συμφέρει. Με τον Χριστό θα είμαστε ελεύθεροι, στον κόσμο θα είμαστε σκλαβωμένοι. Με τον Χριστό θα είμαστε στο φως, θα βλέπουμε που περπατάμε. Με τον κόσμο θα είμαστε στο σκοτάδι, θα χαθούμε. Δεν βάζω πρώτα και καλύτερα κακώς, αλλά μόνο για τώρα, τη Βασιλεία των Ουρανών και την αιώνια απώλεια. Εγώ λέω ότι και σε αυτή τη ζωή σε συμφέρει να είσαι με τον Χριστό. Γιατί έχεις σωτήρα, έχεις λυτρωτή, έχεις βοηθό, έχεις φίλο, έχεις Κύριο, έχεις εξουσία, έχεις δύναμη. Και τι να πούμε και για τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, που μας τη χαρίζει και θα είναι κρίμα να μην την απολαμβάνουμε και να μην τη ζούμε. Το ότι βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο δεν λέει τίποτα αν δεν μάθεις όχι μόνο να ζεις αλλά και να περπατάς δια του Πνεύματος του Αγίου. Να απολαμβάνεις αυτά τα οποία είναι έτοιμος να σου δώσει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Να σε οδηγεί πάσα την αλήθεια. Να σε οδηγεί για να μην κάνεις λάθος. Να σε φέρνει το Πνεύμα το Άγιο επάνω στο θρόνο του Θεού στα Άγια να εισέρχεσαι με το αίμα του Χριστού. Να σου αποκαλύπτεται η Βασιλεία των Ουρανών, να σε διδάσκει ο Χριστός. Και όχι μόνο αυτό, να σε θεραπεύει, να σε λέει, να σε ενισχύει, να σε προτρέπει, να σε παρηγορεί, να σου γκρεμίζει τα ψεύματα της ζωής σου, τα λάθη της ζωής σου, να τα διορθώνει τα λάθη. Θα μου πεις είναι μερικά λάθη που δεν διορθώνονται. Αδελφοί, πράγματι είναι αλήθεια αυτό. Τα περισσότερα λάθη ο Χριστός μπορεί και τα διορθώνει. Αλλά είναι μερικά που δεν διορθώνονται. Αλλά σε αυτή την περίπτωση τι κάνει ο Θεός? Σε βγάζει από τις συνέπειες των λανθών σου και σε φέρνει σε άλλη κατάσταση που ζεις ευλογημένος και ευτυχισμένος και οι συνέπειες των λανθών σου δεν σε επηρεάζουν. Αλλά μην πιστέψει κανείς μας ότι χωρίς σταυρό μπορεί να ακολουθεί τον Χριστό. Και ποιος είναι ο σταυρός μας? Η ζωή μας όπως θέλει ο Χριστός. Όχι όπως θέλει η καρδιά μας. Γι' αυτό και ήρθε ο Ισμαήλ, του έβαλε ο διάβολος στην καρδιά με το βασιλιά των Ιών Αμών, πήγαινε σκότωσε στο Γεδαλία. Και το έμαθε ο Ιωνάν και πάει κρυφά και του λέει, ο Ισμαήλ αποφάσισε να σας σκοτώσει, φυλάξω. Όμως δεν έλαβε υπόψη του ο Γεδαλίας. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί να είμαστε προσεκτικοί. Μην αφήνουμε αυτό που φτάνει στα αυτιά μας χωρίς να το φέρουμε ενώπιον του Θεού. Γιατί τι ωραίο που θα ήταν ο Γεδαλίας, αφού ήταν δίπλα του Ιερεμίας, να πάει να προσευχηθεί και να πει άκουσα αυτό, είναι αλήθεια? Ξέρετε πόσες φορές το έχω κάνει αυτό? Και όταν δούλευα, άκουσε κάποτε ο Δαβίδ ότι ο Αχιτόφελ, ο πιο σοφός άνθρωπος της περίοδου, της εποχής του και επαναστάτης και εχθρός του Δαβίδ, τότε που ο Αβεσσαλόμ ξεσηκώθηκε εναντίον του Δαβίδ και είχε ένα σχέδιο που θα κατετρόπωνε το Δαβίδ. Ο Δαβίδ δεν είπε «Δεν βαριέσαι, τίποτα δεν μπορεί να μου κάνει ο Θεός, είναι μαζί μου». Ποτέ δεν το έπαιγε, δεν ήταν επιπόλαιος, πιστός ήτανε. Και τι έκανε, προσευχήθηκε, «Κύριε, μπες μπροστά στον Αχιτόφελ, διασκέδασε τις βουλές του Αχιτόφελ». Ο Γεδαλίας έτσι έπρεπε να κάνει. Αλλά ήταν επιπόλαιος γιατί δεν είχε λάβει σοβαρά υπόψη του το θέλημα του Θεού αλλά και τις επιβουλές του διαβόλου. Αλλά ιδιαιτέρως και το πιο απλό,
Δεν είχε λάβει υπόψη το ότι δίπλα του ήταν ένας άνθρωπος του Θεού, ο Ιερεμίας, που αν τον ρώταγε θα το αποκάλυπτε την αλήθεια ο Θεός μέσα από αυτόν. Αλλά αντιθέτως μάλωσε τον Ιωνάν. Δεν πίστεψε. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, να μην είμαστε από αυτούς που πείθονται ευκολόπιστοι, αλλά να μην είμαστε επιπόλαιοι. Άκουσε με προσοχή τον άνθρωπο τι σου λέει. Δεν ξέρεις μήπως από αυτόν τον άνθρωπο σου μιλάει ο Θεός. Μήπως από αυτόν τον άνθρωπο σου μιλάει ο Θεός. Άκουσες κάτι που είναι σοβαρό για σένα, για την οικογένειά σου, για τη ζωή σου. Μήπως ο Θεός το αποκαλύπτει. Δεν λέω να το πιστέψεις, αλλά λέω να προσευχηθείς. Πας στον Κύριο για να του πεις: Κύριε, άκουσα κάτι που δεν είναι ωραίο. Άκουσα ότι σκοπεύουν να με απολύσουν από τη δουλειά μου, λέω, παραδείγματος χάρη. Άκουσα ότι επιβουλές. Δεν θα πάβουν οι επιβουλές του διαβόλου στη ζωή μας. Άκουσα ότι θα βγει ένας νόμος που θα είναι εις βάρος της δουλειάς μου, εις βάρος της ζωής μου. Το άκουσα, εσύ τι λες? Πήγαινε προσευχή σου και πες: διασκέδασε Κύριε τις βουλές αυτών των ανθρώπων, αν είναι έτσι. Αυτό θέλει ο Θεός να κάνουμε. Γιατί τι λέει ο Θεός? Αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Αν ζήταγε αυτός να μάθει την αλήθεια, δεν το μάθαινε? Ξάπαντος. Θυμάστε που είχε πάει ο Σεδεκίας στον Ιερεμία και του πολύ την αλήθεια, άσχετα αν δεν το άκουσε. Αυτός τώρα αυτό έπρεπε να κάνει. Τι λέει ο Θεός? Και εμείς τώρα αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν έχουμε Ιερεμία, αλλά έχουμε Χριστό. Χριστέ μου, τι λες εσύ? Βόηθαμε, φύλαξέ με, διασκέδασε τις βουλές του Αχιτόφελ. Επιτίμησε το διάβολο, ελευθέρωσέ με. Βόηθαμε Κύριε σε αυτή τη δυσκολία και στην άλλη δυσκολία που ακούγεται. Και αν είναι λανθασμένη η πληροφορία δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Αλλά αν είναι σωστή θα χάσεις τα πάντα, αν δεν πας στον Κύριο. Τα πάντα θα χάσεις. Γεδαλίας επιπόλαιος, ανόητα επιπόλαιος. Λέει, εσύ λες ψέματα, δεν είναι αλήθεια. Άλλοι σου λένε ψέματα, δεν είναι αλήθεια. Και την επόμενη μέρα πήγε ο Ισμαήλ, χαρούμενος, γελαστός, μαζί με 10 άντρες. Του λέει, ήρθα να φάμε, θα μου κάνεις το τραπέζι. Έλα φίλε μου. Και ενώ είχε στρατό από όξο, πόσο εύκολο ήταν να τα αποφύγει. Ο Ιωνάν μάλιστα του είπε, δεν θα το μάθει κανείς να πάει να τον σκοτώσω για να μην έρθει και σε σκοτώσει και γίνει κακό σε σένα και σε όλο το λαό. Και ο Γεδαλίας, φύγε από εδώ πέρα, δεν σε πιστεύω, είπε ο Γεδαλίας. Και όταν ήρθε να φάμε. Γι' αυτό αδερφοί, μην ανοίγουμε τα σπίτια μας εύκολα στον κόσμο. Έλα να φάμε κουμπάρε. Δεν ξέρεις τι επιβουλές έχει ο κουμπάρος ή κουμπάρα. Τα μεγαλύτερα κακά έχουν γίνει από τους κουμπάρους και τις κουμπάρες. Εμείς δεν θέλουμε κουμπάρους, εμείς θέλουμε αδελφούς εν Χριστώ. Μην ανοίγετε τα σπίτια σας εύκολα. Αυτούς τους ανθρώπους τους επηρεάζει ο διάβολος και ο διάβολος επιβουλεύεται κακό. Λέω να γίνουμε αντικοινωνικοί, αλλά λέω να μην είμαστε επιπόλαιοι, ανόητοι, να είμαστε προσεκτικοί, άγρυπνοι. Το μεγαλύτερο κακό στα σπίτια το κάνουν τα ξαδέλφια, το ξέρετε, στα παιδιά μας, στα παιδιά σας. Τα μεγαλύτερα κακά τα κάνουν τα ξαδέλφια. Ξαδερφάκι, το παιδί της αδερφής μου είναι, αλλά είναι μέσα στον κόσμο, μέσα στην αμαρτία. Τι θα πεις στην κόρη σου, τι θα πεις στο γιο σου, το μικρό το παιδί? Ο Θεός να μας φυλάει. Πολύ, όχι φιλίποπτη. Όχι με υπόνοιες κακές, αλλά με πίστη στο Θεό και με φόβο στο Θεό, με προσοχή και αγρύπνια, γιατί επίκειται καταστροφή αλλιώς και μετά δεν μαζεύεται αυτή η καταστροφή. Μην αφήνουμε ανοιχτά τα σπίτια μας.
Μην αφήνουμε ανοιχτές τις καρδιές μας, μην αφήνουμε ανοιχτές τις πόρτες στη γυναίκα μας και στον άντρα μας απ' έξω. Είσαι φύλακας της γυναίκας σου. Ο Θεός σε κατέστησε. Ναι, αλλά μπορεί να πιστεύει, μπορεί να μην πιστεύει. Είτε πιστεύει, είτε δεν πιστεύει, είσαι φύλακας της γυναίκας σου. Όσο το αφημών, εφόσον ευαρεστείτε να συνοικεί μαζί σου, είσαι φύλακας του άντρα σου. Μα πιστεύει, δεν πιστεύει. Είτε πιστεύει, είτε δεν πιστεύει, είσαι φύλακας του άντρα σου. Εφόσον ευαρεστείτε να συζεί, να συνοικεί, αν είναι άπιστος. Πόσο μάλλον αν είναι πιστός. Έχουμε ευθύνες, αδελφοί. Είσαι φύλακας των παιδιών σου, αδερφέ και αδερφοί. Όχι με σφαλιάρες, αλλά με αγάπη και προσοχή και προσευχή. Με φροντίδα, με υπευθυνότητα. Είσαι φύλακας του αδελφού σου μέσα στην εκκλησία. Ο Θεός να μας δίνει αυτή τη χάρη. Μπήκε μέσα λοιπόν ο Ισμαήλ, χαμογελαστός, όταν φάγανε και ήπιανε, τον σκότωσε. Και όχι μόνο τον σκότωσε, αλλά σκότωσε και όλους όσους ήταν κοντά του. Και με αδιαισίαμαντη δύναμη, με 10 άντρες, ο άλλος είχε στρατό. Αλλά πήγε ύπουλα, πονηρά. Σε έναν άνθρωπο που δεν ήταν προσεκτικός, δεν πρόσεξε, δεν αγρύπνησε και ούτε προσευχήθηκε. Παρόλο που τον ειδοποίησε ο Θεός με το στόμα του Ιωνάν. Καταλάβατε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και πόσο ωραίος είναι ο Λόγος του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, τι ωραίες διδασκαλίες μας φανερώνει. Και βλέπει να έρχονται 80 άνθρωποι ξυρισμένοι τους πόγονες, διεσχισμένοι τα ημάτια, νηστεύοντες για να προσφέρουν θυσία στο Θεό. Βγαίνει έξω, γιατί ήταν 80 και αυτός είχε 10 άντρες μαζί του, και αρχίζει να κλαίει μαζί τους. Να προσεύχεται, να δοξάζει το Θεό. Μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, λέει η Γραφή, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Οι άλλοι τον είδανε κλαίοντα. Δικός μας είναι αυτός και αυτός προσεύχεται, και όπως λέει και εμείς προσευχόμαστε. Και εσείς προσευχόσαστε, αλλά πού προσευχόσαστε και πώς προσευχόσαστε? Γιατί πρέπει να πω όταν είχα πιστέψει, πρέπει να πας εκεί για να προσεύχεσαι. Λέω, έτσι αποφάσισα. Να πάω εκεί για να προσεύχομαι, γιατί εκεί υπάρχει ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα του Άγιο. Και δεν λυπάσαι τα παιδιά σου, που θα τα κάνεις αιρετικούς. Μα επειδή τα λυπάμαι τα παιδιά μου και είναι αιρετικά εδώ που ήμουνα, θα τα πάω εκεί για να είναι ελεύθεροι τώρα, μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Επειδή τα λυπάμαι και τα αγαπάω. Και θέλω την αιώνια ζωή για αυτά. Και όταν τους προσκάλεσε, τους λέει πάμε όλοι μαζί στο Γεδαλία να προσευχηθούμε όλοι μαζί. Και ένας έμπαινε μέσα, ένας που έμπαινε, του κόβε το κεφάλι. Και υπήρχε ένας λάκκος και τους έριξε όλους μέσα. Θριαμβευτής, αλλά ο ασεβής, ο θρίαμβος του ασεβούς είναι βραχυχρόνιος, λέει η Γραφή. Θριαμβευτής, ο Ισμαήλ ξεκίνησε να πάει να τους παραδώσει όλους αυτούς τους εχμαλώτους που εχμαλώτησε στους ιούς του Αμών. Αλλά ο Θεός ξεσήκωσε τον Ιωνάν, ο Ιωνάν επετέθη, ελευθέρωσε το λαό, αλλά προσέξτε, και πάλι η ελευθερία είναι ανθρώπινη. Θα δούμε την άλλη Δευτέρα με τη χάρη του Χριστού. Και πάλι άνθρωπος σε ελευθέρωσε, όχι ο Θεός. Και πάλι η ελευθερία θα είναι προσωρινή. Γιατί το θέμα δεν είναι να σε ελευθερώσει ο άνθρωπος, είναι να σε ελευθερώνει ο Θεός. Και πότε σε ελευθερώνει ο Θεός? Όταν είσαι προσεκτικός στο λόγο Του και εξετάς τη φωνή Του. Αμήν.